Κύριε Καρούτζο, σήμερα είμαστε εδώ για να συζητήσουμε την χρήση της κάναβης ως ιατρικό σκεύασμα. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω στο θέμα? Καλησπέρα. Καταρχήν σας ευχαριστώ που με καλέσατε στο κανάλι σας για να δώσουμε ορισμένες διευκρινήσεις πάνω σε αυτό το φλέγον θέμα, όχι τόσο σοβαρό όσο έχει φανεί. Κατά πρώτον θα ήθελα να διαχωρίσω τη θέση μου. Μιλάω πάντα σαν Τρίφωνας Καρούτζος. Αυτή τη στιγμή ασθενής με σκύρηση κατά πλάκας, και θα σας πω γιατί το λέω αυτό αργότερα, να διαχωρίσω τη θέση μου όσον αφορά την απενεχοποίηση της κάναβης, άρα δεν ενδιαφέρομαι, δεν με ενδιαφέρει το κομμάτι και δεν θα εξετάσω το κομμάτι της εφορικής κάναβης, της ψυχαγωγικής κάναβης. Είμαι υπέρ της αυτοδιαχείρισης και του αυτοπροσδιορισμού των ανθρώπων, αλλά αυτή τη στιγμή δεν με ενδιαφέρει καθόλου το θέμα αυτό. Το θέμα αυτή τη στιγμή που θα συζητήσουμε και ήρθα στο κανάλι σας είναι να κουβεντιάσουμε για την θεραπευτική κάναβη. Όταν έπεσε στο ισοζύγιο, αφού μελετήσανε και διάφορα κράτη τόσα χρόνια που επεξεργάζονται την κάναβη και την διαθέτουν σαν θεραπευτική, αφού μελετήσανε λοιπόν το κομμάτι του ισοζυγίου και είδαν ότι η κάναβη μπορεί να λειτουργήσει θετικά, η θεραπευτική κάναβη, όσον αφορά το θεραπευτικό της κομμάτι, βγήκε το καλοκαίρι μία κοινή υπουργική απόφαση το Σεπτέμβριο, όχι αυτό το μήνα, όχι το Σεπτέμβριο, γύρω στον Ιούλιο, δεν είμαι σίγουρος, μια κοινή υπουργική απόφαση που λέει ότι το φάρμακο αυτό πλέον ότι περνάει από τον τύπο Α ναρκωτικών φαρμάκων στον τύπο Β, που σημαίνει ότι μπορεί να δίνεται σε ασθενείς που το έχουν ανάγκη. Αυτή τη στιγμή ο τρόπος είναι ο εξής. Διαμέσου του ΕΟΦ, με γράμμα, με έγγραφο που στέλνει ο θεράπων ιατρός, μπορούμε να το λαμβάνουμε όπως λαμβάνουμε όλα τα φάρμακα που δεν παράγονται στην Ελλάδα. Δηλαδή φάρμακα που παράγονται μόνο στο εξωτερικό. Διαμέσου του ΕΟΦ και αυτός διαμέσου του ΙΦΕ, του Ινστιτούτου Φαρμακευτικής Έρευνας και Τεχνολογίας, έτσι, η οποία είναι η επίσημη φαρμακαποθήκη του κράτους, να μας το φέρουν σε όσους ασθενείς ο γιατρός, ο θεράπων γιατρός, το προτείνει σαν φάρμακο. Ποια είναι η χρήση της κάναβης ως ιατρικό προϊόν? Έχει αποδειχτεί μέχρι τώρα, στηριγμένο θα έλεγα σε ιατρικό πρωτόκολλο. Θα ήταν πολύ καλύτερα τα πράγματα αν δεν υπήρχε αυτή η ενοχοποίηση, θα έχει γίνει ευρεία επεξεργασία της κάναβης, έτσι. Βοηθάει στην σπαστικότητα της πολλαπλής σκλήρησης, βοηθάει στον νευροπαθητικό πόνο, στον χρόνιο πόνο, βοηθάει την παιδική ηλικία όσον αφορά τις κρίσεις επιληψίας και ειδικά τις κρίσεις οι οποίες είναι η ground ή κρίση status, οι μεγάλες κρίσεις. Βοηθάει τον αυτισμό, βοηθάει ακόμα και σε ψυχιατρικές παθήσεις, βοηθάει σε παθήσεις γαστρεντερολογικές στην όσο του Crohn. Κοιτάξτε, η κάναβη σαν φάρμακο, να ξεκαθαρίσουμε αρχής εξ αρχής, ότι δεν θεραπεύει, δρά επικουρικά στη μετρίαση, στο να μετριάσει ή να απαλύνει τα συμπτώματα κάποιων παθήσεων. Κάτι άλλο πολύ σημαντικό που πρέπει να σας πω είναι ότι βοηθάει μετά τη χημειοθεραπεία να μην υπάρχουν έντονοι εμετοί και ναυτίες η κάναβη. Αυτά αποδεδειγμένα, έτσι. Εάν τώρα είχαμε την άνεση που νομίζω ότι προς τα εκεί τίνει πια η κοινότητα να την επεξεργαστούμε, θα σου πω και κάποιες άλλες χρήσεις καναβής που θα βοηθήσει και σε πίσω άλλους τομείς, να την επεξεργαστούμε σαν φάρμακο, έτσι, θα μπορούσαμε να μιλάμε για πιο ολοκληρωμένες χρήσεις θεραπευτικές της κάναβης.
Περίπου 20.000 ασθενείς σήμερα κάνουν χρήση κάναβη στην Ελλάδα για θεραπευτικούς λόγους και είναι πολλοί σύλλογοι των ασθενών που ζητάνε από το Υπουργείο Υγείας όχι μόνο την αλλαγή του θεσμικού πλαισίου αλλά και την αυτοκαλλιέργεια του φαρμάκου αυτού στην Ελλάδα. Ποια είναι η γνώμη σας πάνω σε αυτό? Θα σας πω. Όσον αφορά την αυτοκαλλιέργεια, δεν έχω άποψη. Είναι περίπου τόσοι ασθενείς που χρησιμοποιούν την κάναβη για λόγους θεραπευτικούς. Και μιλάμε για τις ασθένειες που προανέφερα, επιληψία, αυτισμό, σκλήρυνση κατά πλάκας, νευροπαθητικό πόνο. Αυτές οι ασθένειες είναι αποδεδειγμένο ότι βοηθούνται πάρα πολύ από την κάναβη. Εμείς δεν ζητάμε σαν πανάκια την κάναβη. Μιλάω τώρα σαν ασθενής με πολλαπλή σκλήρυνση, με σκλήρυνση κατά πλάκας. Δεν ζητάμε την κάναβη σαν φάρμακο, σαν πανάκι, σαν φάρμακο. Ζητάμε απλώς να ενταχθεί και αυτή στη φαρέτρα των φαρμάκων, ώστε ο γιατρός μαζί με τα υπόλοιπα φάρμακα να έχει και αυτό το φάρμακο στη φαρέτρα του να το χρησιμοποιεί. Γιατί όπως ξέρετε, ή μάλλον ίσως να μην ξέρετε, ότι η σκλήρυνση κατά πλάκας αυτή τη στιγμή, σαν κύριο φάρμακο πρώτης γραμμής, κύριο φάρμακο έτσι. Η κάναβη δεν χρησιμοποιείται ποτέ σαν κύριο φάρμακο, σαν δεύτερης γραμμής, σαν επικουρικό. Έχουμε 10 φάρμακα. Όταν λοιπόν ο γιατρός, ο θεράπων, ο νευρολόγος, το πρώτο φάρμακο δεν έχει αποτέλεσμα, πάει στο δεύτερο φάρμακο. Εάν και αυτό δεν έχει αποτέλεσμα, πάει στο άλλο φάρμακο. Αυτό ακριβώς ζητάμε και για την κάναβη. Η παραγγελία μέχρι τώρα αυτών των φαρμάκων γίνεται από συγκεκριμένους γιατρούς, γίνεται συνταγογράφηση και γίνονται παραγγελίες από το εξωτερικό. Δεν είναι νόμιμη ακόμη στην Ελλάδα. Αυτό θα γίνει σε σύντομο χρονικό διάστημα. Πιστεύετε ότι θα συμβεί σύντομα αυτό εδώ στη χώρα μας? Κοιτάξτε, με την κοινή υπηρετική απόφαση που υπογράφηκε πριν από τρεις μήνες, το να πάρει το φάρμακο από το εξωτερικό είναι πια νόμιμο. Έτσι, γι' αυτό άλλωστε υπογράφηκε εκείνη η υπουργική απόφαση. Αλλά όμως δημιουργεί ένα φαύλο κύκλο που είναι πάρα πολύ δύσκολο να μπορέσεις να το εκλάβεις. Η ουσία ποια είναι? Η ουσία είναι να μπορέσεις το φάρμακο αυτό και για λόγους, δηλαδή να δώσουμε δουλειά και στους αγρότες, έτσι, να δημιουργηθούν μονάδες, εταιρείες. Κάποιες εταιρείες έχουν ήδη δώσει τα διαπιστευτήριά τους γιατί ενδιαφέρονται. Να υπάρξει καθετοποιημένη παραγωγή, που σημαίνει τι? Καλλιεργούμε, μεταποιούμε, πουλάμε. Τώρα αυτή τη στιγμή αυτό που γίνεται είναι ότι έχει δώσει το εύνασμα ο Υπουργός σε εταιρείες να το εισάγουν το φαρμάκο. Άρα η εισαγωγή του φαρμάκου αυτή τη στιγμή, αν προτείνεται από θεράπων γιατρό, είναι νόμιμη. Πάντως μέχρι πρώτη είναι στο φάρμακο κάποιοι το καλλιεργούσαν με κίνδυνο έτσι να συλληφθούν. Κάποιοι το έπαιρναν από το ίντερνετ υπό μορφή λάδι. Ναι, παράνομα, πάλι με κίνδυνο ότι είναι κάτι το απαγορευμένο. Και κάποιοι δεν είχαν καθόλου πρόσβαση. Ή κάποιοι το έπαιρναν σαν καπνικό. Να σας πω κάτι, το καπνικό, ο λεγόμενος μπάφος, δεν συνίσταται από την ιατρική. Γιατί δεν έχει το ίδιο αποτέλεσμα που έχει το λάδι της καναβής. Άρα ούτως ή άλλως ο μπάφος δεν έχει σαν αποτέλεσμα. Δεν είναι τόσο πολύ θεραπευτικός όσον αφορά την κάναβη υπό μορφή σπρέι που κυκλοφορεί στην Αγγλία. Είναι το πλέον διαδεδομένο φάρμακο, το Sativex. Κυκλοφορεί στην Αγγλία νόμιμα, το εισάγουν πάρα πολλά κράτη. Έτσι. Είναι υπό μορφή σπρέι και είναι 50%, να σας πω και τις μορφές της κάναβης, είναι 50% στο CBD η καναβιδιόλη, και 50% η τέτραϊδροκαναβιδιόλη, η ψυχοτροπική. Εκεί θα ρίξει λοιπόν η επιστήμη τη ματιά της και τη δύναμή της, πόσο ψυχοτροπικό φάρμακο μαζί με το απλό λάδι χρειάζεται για κάθε ασθενία. Κύριε Καρούτζο, σας ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστώ και εγώ πάρα πολύ.